Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά. Θα δείτε τώρα αμέσως τους καλεσμένους μας, τον κύριο Μίμη Ανδρουλάκη στη Β' Περιφέρεια Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κύριε Ανδρουλάκη. Καλημέρα, παιδιά. Και η Τάνια Ιακωβίδου στη δεύτερη περιφέρεια επίσης με τη Νέα Δημοκρατία. Καλή σας ημέρα. Συνάδελφός μας. Δεύτερη φορά. Αντί πάλι στην ίδια περιφέρεια. Ναι. Δεύτερη φορά που κατεβαίνεις, έτσι. Είναι το δεύτερο βάπτισμα του πυρός σε σχέση με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Την προηγούμενη στην περιφέρεια Αττικής, τώρα στη Β' Αθήνας. Είναι μια τεράστια εκλογική περιφέρεια. Και το δυστύχημα είναι βεβαίως ότι δεν προλαβαίνει σε μια τόσο σύντομη προεκλογική περίοδο να μπορέσει να τη γυρίσει. Άρα τη δει. Να μπορέσει να καταγράψει. Εσά σε ξέρω αντιλαμβάνεστε... Τάνια, από την τηλεόραση, είσαι γνωστή. Ναι. Ναι, αλλά βοηθάει όμως καταλυτικά, ειδικά στη συγκυρία αυτή, το να είσαι μαζί με τον κόσμο και βεβαίως να μην είσαι μόνο προεκλογικά. Γιατί αυτό ζητάνε οι πολίτες, έτσι. Δηλαδή, μην εμφανιζόμαστε τώρα και μετά χαίρετε, εξαφανιζόμαστε και στις προηγούμενες εκλογές που τον είδατε τον Παναή. Έτσι. Μια αλήθεια που λες. Θα μου επιτρέψει ο Μίμης Ανδρουλάκης να το απευθύνω το ερώτημα με έναν άλλο τρόπο. Ναι, πού ναι. Πάει ρε Μίμη. Πού πας. Δηλαδή ειλικρινά το λέω. Εσύ, επειδή έχεις επαφή με την κοινωνία, με τον κόσμο. Και ξέρεις και βλέπεις. Και ξέρεις και τα λοιπά. Β' Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ. Μιλάς με κανέναν άνθρωπο, είσαι κυνηγάνε. Αλήθεια στο λέω. Δηλαδή λαϊκές γειτονιές. Λαϊκές γειτονιές, κόσμο με μεγάλη πίεση οικονομική. Ναι. Τεράστια προβλήματα που μένουν χρόνια ολόκληρα τα προβλήματα αυτά, ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα είναι πάνω κτλ. Να πάει ένας βουλευτής να του πει τι τώρα. Και ένας βουλευτής που έρχεται και. Που έχει τη δικιά του ιστορία, κοιτάξτε, το δικό του λόγο κτλ. Εάν σου πω τώρα, σε αυτές τις εκλογές, παραδόξως, νιώθω άνετα. Δυστυχώς το λέω, άνετα. Γιατί? Γιατί? Στις προηγούμενες ήμουν παρίας. Εάν σας πω τις προηγούμενες εκλογές από κόσμο ο οποίος μ' αγαπούσε, ας πούμε, προπυλακίστηκα κατά κάποιο τρόπο. Ναι, στις προηγούμενες. Ναι. Άλλωστε ήμουν δεύτερος στη Β' Αθηνών, είχα πάρει 85.000 σταυρούς και έπεσα πάρα πολύ. Γιατί? Γιατί λέτε? Γιατί? Γιατί? Γιατί, ας το πούμε έτσι, μέσα στη μέθη και την εφορία του κόσμου την προεκλογική, βγήκε 1η Σεπτεμβρίου του 2009 ένα βιβλίο που είχε το πρόεδρο, που θα γινόταν πρωθυπουργός, να κρέμεται πάνω σε ένα σχοινί, σχοινοβάτης, στο κενό. Mm-hmm. Πάνω από την Άβυσσο. Mm-hmm. Ο κόσμος δεν κατάλαβε γιατί το έκανα εγώ αυτό. Και αντέδρασε. Υπονομεύει το Παπαδρέου. Ναι, ναι, έρχεται, ναι. Ας πούμε, ένας καταραμένος συγχρονισμός όλων των δαιμόνων της ελληνικής οικονομίας. Του λέω, κάθεσε πάνω σε μια ορολογιακή βόμβα, η οποία θα σκάσει ο κόσμος. Στους καλούς καιρούς, όταν τα πράγματα φαίνεται ότι πάνε καλά, όπως την προηγούμενη δεκαετία. Δεν θέλει να ακούει κακά νέα. Δεν θέλει να ακούει προειδοποίηση κινδύνου. Εγώ, μάλιστα. Θα πει κανείς ψυχαναγκαστικά, έγραφα κάθε χρόνο ένα βιβλίο για την επικείμενη καταστροφή, ας το πούμε έτσι. Ναι, και μάλιστα, το 2004 που επέστρεψα στην πολιτική μετά από 13 χρόνια, μου λέει ο Παπανδρέου, θέλω να έρθεις 13 χρόνια τώρα. Του λέω, ξέρεις κάτι φίλε, μέσα στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα κυκλοφορήσει ένα δικό μου βιβλίο που λέγεται «Βαμπύρ και Κανίβαλη», που προαναγγέλει την πλέον προβλέψιμη στην ανθρώπινη ιστορία, οικονομική, κοινωνική και πολιτική καταιγίδα, του λέω. Λοιπόν, και έτσι μετά ψυχαναγκαστικά έγραφε κάθε χρόνο ένα βιβλίο. Και μου λέει τώρα ο Λιριτζής, να πούμε, ο παλιός μου σύντροφος κλπ. Τι θες τώρα? Θα σου πω τι. Εγώ μ' αρέσει ο Κιγκινάτος. Μα αυτή τη διαδρομή εννοώ ότι θες. Τον Κιγκινάτο τον ξέρεις, τον Ρωμαίο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν καλωσόρισα όμως την Τάνια μας, η οποία έχει κάτι και πρέπει οι άνθρωποι μέσα στην προεκλογική εξτρατεία να στηρίξουν γυναίκες, διότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν την ηθική της φροντίδας, του νοιάζομαι, του μοιράζομαι, του φροντίζω, νέες κοπέλες και λοιπά. Κάτι Θάτσερα, ας πούμε, να μου πεις. Λοιπόν, εγώ θα σου πω λοιπόν στο. Έχει κάτι από τη Θάτσερα, δηλαδή. Τη φροντίδα και την κοινωνική αλλά με σκληρότητα. Έχει κάτι. Λοιπόν, μ' άρεσε πάντα ο Κιγκινάτος, ο οποίος, ας πούμε, όταν το φωνάζανε. Ερχόταν στην πολιτική μόνο όταν υπήρχε κίνδυνος. Μετά επέστρεφε στο άρωτρό του. Με κατάλαβες. Σου λέει, του λένε, έλα, διότι κινδυνεύουν τα στρατεύματα. Δηλαδή στα δύσκολα είμαι εγώ. Το ερώτημα είναι πόσο μπορεί ένα πολιτικό πρόσωπο με τις παρεμβάσεις του κτλ. Να γίνεται αποτελεσματικό. Υπάρχει ένα σύστημα εξουσίας τέτοιο που επιβάλλει αυτό που θέλει. Κλειστό σύστημα εξουσίας κιόλας. Επιβάλλει αυτό που θέλει και δεν παραφωνάζει ο ένας. Δεν πάει να έχει διαφορετική γνώμη ο άλλος. Πολλές φορές δεν παραφωνάζει ο κόσμος. Ναι, αλλά σπάει αυτό. Σπάει αυτό. Σπάει, θα σπάσει. Είμαστε σε μια γενικευμένη κρίση εκπροσώπησης, ανεξαρτήτως ποια θα είναι τα αποτελέσματα, σε όλη την Ευρώπη. Έτσι, μην το βλέπουμε μόνο εδώ. Βλέπετε ότι μέσα στη μεγάλη αυτή κρίση, παρότι μπορεί να συσπηρωθούν κάποια κόμματα ή κάποια συστήματα, θα σπάσει. Η πίεση των αναγκών είναι τόσο μεγάλη που βαδίζουμε σε μια ριζική ανασύνθεση της πολιτικής ζωής, η οποία θα ξεκινήσει κατά πάσα πιθανότητα από ένα χώρο που στην Ελλάδα είναι στρατηγικός, κεντροαριστερά. Δηλαδή, τώρα, Μίμη, εσύ το βλέπεις ως μεταβατικό στάδιο αυτό που έρχεται μπροστά μας στο καινούριο. Δηλαδή, θα ζήσουμε τώρα μια μεταβατικό, περίοδο. Μεταβατικό, αλλά προσέξτε, παιδιά. Εγώ που παλιά, δεν ξέρω αν θυμάστε, έφυγα από την πολιτική με ένα βιβλίο που ήταν το μετά. Δηλαδή, και φανταζόμαστε όλοι ένα Big Bang στην πολιτική ζωή, κάτι συναρπαστικό κλπ. Όμως,
πρέπει να είμαστε λίγο πιο μετριοπαθείς στις προσδοκίες μας τώρα, διότι οι ανακατοσούρες, μην ξεχνάμε ότι περνάχουν να φέρουν πονοκέφαλο. Αν πάμε σε ένα πάρτι την Κυριακή 9-6 mm-hmm. του Μάη, mm-hmm. σε ένα οργιακό πάρτι ενός 24ωρου και μετά ακολουθήσει ένας εφιαλτικός πονοκέφαλος, δεν οδηγούμαστε πουθενά. Δηλαδή πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη. Το μεταβατικό που λες. Ναι, μεταβατικό, αλλά χρειαζόμαστε μια ισχυρή κυβέρνηση η οποία θα τραβήξει ένα πρόγραμμα ταχύρυθμης ανασυγκρότησης ανάπτυξης της χώρας. Ναι. Κάτω από πολύ δύσκολες πιεστικές συνθήκες και σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει, έτσι. Βλέπεις να συμβαίνει αυτό, Μίμη, το βλέπεις να γίνεται πράξη αυτό? Πρέπει να γίνει, πας στη ΣΥΕ, πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Μα πρόσεξε όμως. Δηλαδή αυτή η εκκρεμότητα η διαρκής. Εγώ με τον Καραμαλή, παρότι τον προειδοποίησα πολλές φορές τον Κώστα τον Καραμαλή και προσωπικά. Είδα χθες που λέει ότι χρειάζεται μια κυβέρνηση τετραετίας. Mm-hmm. Από την άποψη. Δεν λέει αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία όμως. Ναι, ακριβώς. Δεν έχει σημασία. Εντάξει. Ναι. Όμως η αίσθηση ότι θα κάνουμε εκλογές και σε, ξέρω εγώ, μετά ένα χρόνο θα ξανάχουμε εκλογές. Αυτό λειτουργεί ως αυτοπιβούμενη προφητεία, αναπτύσσει τους στοιχοδιοκτισμούς στα πολιτικά σχήματα. Ο κόσμος σου λέει, εντάξει, εγώ την καταλαβαίνω την πολιτική ανασύνθεση και την ανακατασούρα αυτή που λες, που είναι και αποτέλεσμα μιας κοινωνικής αναδιάταξης των δυνάμεων. Ναι. Από την άλλη πλευρά, έχετε να πείτε κάτι όμως καινούριο. Διότι βλέπεις τις δυνάμεις δεξιά και αριστερά. Ναι. Εγώ δεν το λέω μόνο από την πλευρά, ας πούμε, της μιας πλευράς. Στην αναζήτηση είναι. Δεν ακούς δηλαδή προτάσεις. Και στην Ευρώπη υπάρχει παντού τεράστιο πρόβλημα. Ναι, αλλά προσέξτε. Και λέω λοιπόν, τι θα περιμένει ο πολίτης. Γι' αυτό σου είπα που πας. Προσέξτε. Τι θα περιμένει ο πολίτης από μια πολιτική. Και θέλω και την Τάνια. Και θέλω και την Τάνια. Ναι, για πες και. Σε αυτό για την Ευρώπη θα σου πω. Κοιτάξτε να δείτε. Η νίκη ενδεχόμενη του Ολλάντα, ας πούμε έτσι. Ή η ανακατατάξη πολιτική Ολλανδία και σε μια σειρά άλλες χώρες. Αλλά κυρίως η πίεση της τριπλής ευρωπαϊκής κρίσης, δηλαδή τραπεζών, χρέους, ανάπτυξης, φέρνει στην ημερήσια διάταξη ζητήματα που αποτελούσαν δικό μας διακαή πόθο, έτσι, νομίζαν ότι θα αργήσουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο νέος ιστορικός συμβασμός μεταξύ πλεονασματικού Βορρά και ελληματικού Νότου θα πραγματοθεί. Λίγο αργά, πάντα η Ευρώπη της πάει. Το αναπτυξιακό ευρωομόλογο που το θεωρούσαμε μακράσπνο, το αναπτυξιακό ευρωομόλογο για ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο ανάπτυξης απασχόλησης που θα συμπληρώσει τη δημοσιονομική συνθήκη που είναι κορσές, θα γίνει. Το κούρεμα του ελληνικού χρέους, το επίσημο χρέος προς τα κράτη, θα συντελεστεί. Η επιμήκυση της δημοσιονομικής μας προσαρμογής για να μην είμαστε τόσο σφιχτοί, μας πάνε να μας πείτε. Θα πάρει κανένα χρόνο παραπάνω. Θα πάρει ένα-δύο χρόνια ενδεχομένως. Θα γίνουν πράγματα, αλλά το ερώτημα είναι, θα είμαστε εμείς εκεί, δηλαδή στο μεταπολεμικό τραπέζι που θα επαναχαράξει τον ευρωπαϊκό χάρτη, ή θα πάμε σε ένα χάος για κυβερνησία τη Δευτέρα. Τάνια, ναι. Το αν θα είμαστε. Το αν θα μπορέσουμε πραγματικά να παίξουμε ένα ρόλο σημαντικό σε όλη αυτή τη συγκυρία ευρωπαϊκά που θα διαμορφωθεί μέσα στο επόμενο διάστημα, αυτό θα έχει να κάνει με τις δικές μας επιλογές ως κράτους. Και το λέω αυτό γιατί ειλικρινά είναι θλιβερό. Μετά από τόσα χρόνια, συνάδελφοι δημοσιογράφοι είμαστε, εγώ 20 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, δεν μπορώ να διανοηθώ μετά από τόσα χρόνια να συζητάμε για νέα μεταπολίτευση και να συζητάμε επίσης για μεγάλες αλλαγές όταν όλα αυτά θα έπρεπε να είχαν συμβεί 20 χρόνια για πίσω. Λεπτό, όμως. Δηλαδή, ξέρετε, αυτό δείχνει μια τραγικότητα στην πολιτική ζωή της χώρας. Διαρθρωτικές αλλαγές που θα έπρεπε να προχωρήσουν. Κοίταξε, η μεταπολίτευση έγινε μέσα από διακριτές πολιτικές επιλογές εκείνης της περίοδου. Τι πέτυχε, τι δεν πέτυχε, πόσα πήγαν καλά, πόσα πήγαν άσχημα, είναι η εκτίμηση που κάνει ο καθένας. Μα δεν πέτυχε. Η και νέα τίποτα. Μεταπολίτευση μπορεί δεν να πατάει πέτυχε. Πάνω στην κατάργηση όλων των διαφορών. Δηλαδή το λέω. Αν στη, η προοπτική μας, και θέλω και απάντηση και από τους δύο, αν η προοπτική μιας χώρας είναι να ισοπεδωθεί το σύμπαν, πολιτικά εννοώ, να μην υπάρχουν διαφορές. Τα μεγάλα κόμματα μαζί μπορούμε να κάνουμε μερικά πράγματα όχι, για να προχωρήσουμε. Όχι, λάθος, αυτό είναι και ισοπεδωτικό. Δεν υπάρχουν διαφορές πολιτικής. Σαφέστατα, είμαστε υπάρχουν διαφορές και υπάρχουν και διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις. Αλλά νομίζω όμως ότι το ζητούμενο στην παρούσα συγκυρία είναι το πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε το καλύτερο δυνατό μια κατάσταση για να βάλουμε κάποια πράγματα σε είναι μια σειρά σε σχέση και με το κεντρικό κράτος. Θέλω να σας πω το εξής. Τόσα χρόνια στη δημοσιογραφία βλέπω συνέχεια. Σπατάλη στο ελληνικό δημόσιο. Δεν μπορούμε να μαζέψουμε τις δαπάνες. Αυτό δείχνει μια ανεπάρκεια του πολιτικού συστήματος. Βλέπω ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή. Αυτό δείχνει μια αποτυχία του πολιτικού συστήματος. Mm-hmm. Βλέπω επίσης ότι τι, δεν είναι μπορούν... θέμα ικανότητας. Είναι θέμα πολιτικής επιλογής. Βεβαίως να αφήνεις τεράστια τμήματα του πελατειακού συστήματος να λιμένονται. Ξέρετε τι έχω καταλάβει. Ειλικρινά, έχω καταλάβει ότι είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων. Είναι από τη μία και ανικανότητα.
όσων έχουν περάσει από την κεντρική διοίκηση, αλλά είναι και θέμα διαφθοράς. Δυστυχώς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχαμε ένα πελατειακό σύστημα. Οι πολιτικοί εξυπηρετούνταν από αυτό το συγκεκριμένο σύστημα και δεν φρόντιζαν να κάνουν αλλαγές. Τώρα τι να σας πω. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα με πρώην υπουργό, με συγχωρείτε πολύ, που ήταν υπουργός τουρισμού. Το Υπουργείο Τουρισμού για μένα είναι το κεντρικό υπουργείο, το οποίο πραγματικά μπορεί να μας βοηθήσει, ούτως ώστε να είμαστε μπροστάριδες απέναντι στην Ευρώπη, να φτιάξουμε μια σημαντική πορεία. Και είναι η βαριά μας βιομηχανία, κατά ψέματα. Ξέρετε τι έκανε όμως αυτός ο υπουργός τουρισμού? Ξέρετε τι έκανε? Διόριζε, προσέξτε, στα γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό, ανθρώπους που είχαν πτυχίο δημοτικού, δεν γνώριζαν καμία ξένη γλώσσα και όλοι προέρχονταν από τη δική του εκλογική περιφέρεια. Mm-hmm. Αυτά τα λάθη του παρελθόντος μας οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση. Αλλά αυτό το λες τώρα που φύγε. Μα τώρα, με συγχωρείτε, σαν δημοσιογράφος το έβγαλα όταν ήταν εν ενεργεία υπουργός και βρέθηκα μάλιστα και στο στόχαστρο ενός ουσιαστικά νεμοστρόβιλου, όπου με χτυπούσαν όλοι και μου λέγανε ασχολείσαι ενεργά με τα κοινά και την ίδια στιγμή κατακρίνεις πρόσωπο το οποίο βρίσκεται στον ίδιο χώρο με σένα. Δεν με νοιάζει, ειλικρινά σας το λέω. Δεν με ενδιαφέρει. Όποιος έχει κάνει αγωνιά, όποιος δεν έχει λειτουργήσει σωστά, θα βρεθεί στο στόχαστρο. Θα είναι η μοναδική περίπτωση, θα φάει χρόνο να το πει για την Τάνια Εκοβίδ. Δεν είναι τυχαία περίπτωση. Είναι η μόνη που μπορεί να το πει στο Μίμη Ανδρουλάκη. Που είναι θύελα. Η ερώτηση παραμένει η ίδια. Εσείς μας δίνετε μια πρόταση. Και για το Πασόκλεο. Μας δίνετε μια πρόταση που λέει: παιδιά, είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα που θα πάμε όλοι μαζί. Ή πρέπει να πάμε πολύ μαζί, εν πάση περιπτώσει, για να αντιμετωπιστούν. Δεν υπάρχουν απόψεις διαφορετικές. Δεν υπάρχουν άλλες πολιτικές. Το Πασόκ κατάντησε, ας πούμε, να ακολουθεί λέγοντας ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Δηλαδή, αριστερά, ας πούμε, που θέλατε να εκφράσετε, ναι, μια άλλη αριστερά, έλεγε ότι στην πραγματικότητα μόνο οι φιλελεύθερες επιλογές. Είναι αυτός ο σχετισμός, με αυτό θα πάμε. Τώρα λέτε, θα πάμε με το, μεγάλο, με το άλλο μεγάλο κόμμα να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Προσέξτε, είναι θέμα διαχείρισης. Το πρόβλημα είναι διαχείριση. Ποιος είναι ικανός, καλός. Δεν ήταν ο Γιώργος, είναι ο Βαγγέλης. Η θεμελιώδης ουσία του ελληνικού ζητήματος, για να επανέλθουμε σε αυτό, είναι ωραία αυτά που λέει η Τάνια, πολύ σωστά, η διαφθορά, η αποτυχία της διοίκησης. Ναι, ναι, αλλά προσέξτε. Εμείς μην ξεχνάς ότι είμαστε κατά κάποιο τρόπο μαρξιστές. Ωραία, λοιπόν. Δηλαδή, ναι. Και λέμε ότι η παραγωγική βάση, ας πούμε, ναι, προσδιορίζει λίγο πολύ έστω το επικοδόμημα. Ναι. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ότι το βαθύτερο ελληνικό ζήτημα είναι ότι έχουμε μια στενή παραγωγική βάση. Και μάλιστα γερασμένη δημογραφικά, η οποία δεν θα μπορούσε να στηρίξει την υπερκείμενη, αντεστραμμένη πυραμίδα με δανεικά στην πρώτη μεγάλη κρίση, στον πρώτο μεγάλο σεισμό. Δηλαδή, το πρόβλημα της Ελλάδας είναι πιο βαθύ από το επικοδόμημα, τι η πολιτική, το, ξέρω εγώ, η διοίκηση. Δεν έχουμε παραγωγική βάση. Άρα, λοιπόν, αυτό λοιπόν ήταν μια επιλογή. Δηλαδή, το θεμελιώδες. Ενός μοντέλου ανάπτυξης, λειτουργίας οικονομίας. Δεν ήταν μια επιλογή. Ένας μοντέλος ανάπτυξης. Είναι η ιδιοσυστασία του ελληνικού καπιταλισμού. Δηλαδή, άρα λοιπόν, μπροστά μας, ανεξάρτητα με ποιους όρους θα το πει κανείς, η Τάνια ανήκει στον χώρο της κέντρο-δεξιάς, δεξιάς, εγώ ανήκω στον χώρο της αριστεράς. Εγώ θα το πω με άλλους όρους. Θα πω ότι χρειάζεται μια ιστορικής κλίμακας αναδιάρθρωση του ελληνικού καπιταλισμού που θα μετατοπίσει τα επόμενα 10 χρόνια επαγγέλματα, θέσεις εργασίας, επιχειρηματικότητα. Έτσι. Αποφθήνοντας τομείς χαμηλής απόδοσης, υπερπροστατευμένους από το διεθνή ανταγωνισμό, mm-hmm, προς διεθνώς εμπορεύσιμους τομείς, καινοτομικούς, εξωστρεφείς, οι οποίοι θα δώσουν θέσεις εργασίας βιώσιμης υψηλότερης προσθέμενης αξίας. Είναι ένα μεγάλο ιστορικό πείραμα το οποίο μπορεί να το απαντήσει κανείς με όρους κέντρο-αριστεράς-αριστεράς ή με όρους κέντρο-δεξιάς. Όπως όλη την Ευρώπη. Τώρα το λες καλά. Άρα, λοιπόν, αν είναι λοιπόν. Κάτσε, αν είναι λοιπόν. Να το απαντήσει από την πλευρά της κέντρο-αριστεράς-αριστεράς που είσαι εσύ, ναι, θα πρέπει να το βρει από την πλευρά των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Εσείς ακολουθείτε δύο χρόνια μια πολιτική από τη, εις βάρος των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Κυρίως εις βάρος των ανθρώπων. Δηλαδή, η αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης, ναι, γίνεται συντρίβοντας αυτούς που είναι η μεσαία και η χαμηλή κατηγορία. Προσέξτε. Η αναδιάρθρωση είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη, εντάξει. Όχι. Ωραία. Καμιά φορά δυστυχώς να πάει. Η Ελλάδα, ας πούμε, το ελληνικό μοντέλο, αλλά όχι μόνο το ελληνικό, έτσι με διαφορετικούς τρόπους, ας πούμε, η φούσκα η Ιρλανδική είναι διαφορετική. Άλλο. Είναι τραπεζική, ας πούμε, ή οικοδομής. Α, ήταν διαφορετικό. Η Αμερικάνικη είναι, ας πούμε, φούσκα του κινέζικου χρήματος που πήγε εκεί, τα τοξικά κλπ. Η Ισπανία το real estate. Η Ισπανία είναι το real estate, ας πούμε. Η δικιά μας φούσκα κυρίως, δηλαδή το κράτος δανείζονταν για λογαριασμό όλων και των επιχειρηματιών, ας πούμε, και της επιχειρηματικής τάξης. Μα θέλω να πω. Κυρίως αυτό όμως στηριζόμασταν. Δυστυχώς το ξεφούσκωμα, ναι, το ξεφούσκωμα γίνεται κάπως βία. Αλλά προσέξτε, αυτή η μετατόπιση δεν γίνεται με ένα παράγγελμα εκ των άνω, γίνεται μέσω κρίσης, δυστυχώς. Mm. Ας το πούμε έτσι, αυτό που λένε
αλλά ο κόσμος το παρεξηγεί. Αυτό δημιουργική απαιτεί καταστροφή. Ναι. Έχει δηλαδή αυτό κάποια απαιτεί στοιχεία. Προσαρμογή. Δηλαδή αυτό... αλλαγές που θα έπρεπε να γίνουν σταδιακά σε βάθος δεκαετίας δηλαδή... θα πρέπει να γίνουν μέσα σε ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα. Θα σου πω, Τάνια, χθες λοιπόν, εγώ καταρχήν αυτή την περίοδο για πρώτη φορά κυκλοφορώ κανονικά. Ελεύθερα. Χθες κυκλοφορώ ελεύθερα. Εγώ που δεν έκανα ποτέ μου συγκέντρωση. Ποτέ. Λέω λοιπόν, 50 άνθρωποι να πιω μια ρακή χθες βράδυ και ήρθαν 500. Ναι. Λοιπόν, ή προχθές μου λένε έλα να πιούμε σε ένα σουβλατζί, μαζεύτηκαν 100 άνθρωποι. Και έρθει ένας λεβέντης σαν και εσένα, της υψηλός λεβέντης, σαν την Τάνια, ένα λεβεντόπεδο. Ναι, ναι, ναι. Είπε 20 χρόνια, εγώ την κάνω μικρότερη. Λοιπόν, και μου λέει, τι θα μου πεις σε εμένα τον άνεργο τώρα και λοιπά. Όπως το λέω. Και του λέω, τι δουλειά κάνεις, ρε καπετάνια. Άνεργο σου λέει. Μου λέει, είμαι άνεργος. Έκλεισε το μαγαζί μου, τι μαγαζί είχες. Ένα λεβέντη. Και ξέρεις τι μου λέει, ρε παιδιά. Τι μαγαζί. Στενοχωρήθηκα. Μου λέει, ήδη δώρων και μάλιστα ακριβά. Στο σταθμό της Νέας Ιωνίας, ένα λεβεντόπεδο, ε. Ρε, ήδη δώρων, ρε, κατάλαβες. Τι δώρα είναι αυτά, αλλά θα σας πω, το εξής. Ιταλικά από αυτά τα ξέρεις τα μόντα. Θα μου επιτρέψετε να πω το εξής, επειδή την χάρη να ασχολούμαι με το χώρο της εκπαίδευσης. Αυτή είναι η δίλη αναδιάρθρωση. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο ξεκινάει και μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία. Διότι δυστυχώς τα παιδιά τελειώνουν πανεπιστήμιο και παίρνουν το πτυχίο, δεν ξέρουν πώς να το αξιοποιήσουν γιατί δεν υπάρχει σύνδεση με την αγορά εργασίας και καταλήγουν να κάνουν επαγγέλματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τις σπουδές τους. Αυτό είναι το Α και το ωμέγα. Αν δεν βελτιώσουμε λοιπόν το εκπαιδευτικό σύστημα, να δούμε πώς αυτά τα παιδιά με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν στην ελληνική αγορά θα κατευθύνονται σωστά προς κάποιους τομείς, τότε με συγχωρείτε, θα βγάζουμε χιλιάδες γιατρούς οι οποίοι δεν θα απορροφώνται, θα βγάζουμε χιλιάδες δικηγόρους οι οποίοι δεν θα ξέρουν τι να κάνουν, είδες, η ανεργία θα καλπάζει. Αυτό λέει την κοινή λογική. Άρα η κοινή λογική. Γιατί το κάνανε τόσα χρόνια. Η κοινή λογική λέει. Μα με συγχωρείτε, είναι θέμα πολιτικής βούλησης, πιστεύω. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης και είναι και προεκλογικά ανακοινώνεται η αύξηση των εισακτέων στα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια δεν μπορούν να σπουδάσουν τους ανθρώπους που ήδη είναι μέσα. Ναι. Σαφέστατα. Και ταυτόχρονα, ενώ ξέρουμε ότι έχουμε δομική ανεργία εξαιτίας του γεγονότος ότι το επιστημονικό δυναμικό της χώρας δεν μπορεί να απορροφηθεί με την οικονομία που έχουμε, εξακολουθούμε να βγάζουμε αφιδώς. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εσείς το φτιάχνετε, ρε παιδιά. Κύριε Λυρίτζη, ένα παράδειγμα μόνο. Ναι. Ένα παράδειγμα. Όσον αφορά την έρευνα. Όσον αφορά την έρευνα, η διαδικασία της έρευνας γίνεται μέσω του Δημόκριτου. Ιδιωτική πρωτοβουλία, κύριε Ανδρουλάκη, δεν έχει αναπτυχθεί. Γιατί λοιπόν να μην αφήσουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία να πάρει στα χέρια της το συγκεκριμένο κομμάτι. Ξέρετε, ειλικρινά, όσον αφορά την αριστερά, εγώ σέβομαι συγκεκριμένες τοποθετήσεις που έχουν γίνει, ειδικά στα ζητήματα που αφορούν την κοινωνική πολιτική. Σέβομαι. Σέβομαι πραγματικά κάποια πράγματα και θεωρώ ότι μπορούν να υιοθετηθούν από όλους τους χώρους και από το χώρο της κεντροδεξιάς. Αλλά όσον αφορά μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με ιδιωτική πρωτοβουλία, εκεί έχουν υπάρξει προσκόμματα στο παρελθόν που έχουν οδηγήσει στις σημερινές καταστάσεις. Δεν είναι δυνατόν η αριστερά να λέει όχι σε αυτό. Όχι, είμαστε καλά, προστατευτικό, τεράστιο, μεγάλο κράτος. Γιατί, γιατί θα πρέπει εγώ που είμαι στον ιδιωτικό τομέα να πληρώνω αυτό το τεράστιο δημόσιο κράτος. Δεν ήμουν μέρος αυτής της κατάστασης. Εγώ ειλικρινά καταδικάζω. Αλλά τώρα δεν μιλάμε για τα πρόσωπα, πολιτικά συζητάμε. Του παρελθόντος και τακτικές του παρελθόντος. Ελάτε, Μίμη. Και πριν είπα ότι υπάρχει ένα μοντέλο, ας το πούμε έτσι, ελληνικού καπιταλισμού, πες το ένα πρότυπο ανάπτυξης. Δηλαδή, είπε η Τάνια πολύ σωστά ότι θα έπρεπε η ιδιωτική πρωτοβουλία να συμμετέχει στην έρευνα κλπ. Αλλά προσέξτε, διαμορφώθηκε σε αυτό το μοντέλο ανάπτυξης κυρίως μια ιδιωτική πρωτοβουλία που δεν ενδιαφέρεται καν γι' αυτό. Γιατί, Διότι είναι σε υπερπροστατευμένους τομείς κρατικοδίαιτους ή παρασιτικούς, δηλαδή μέσω εισαγωγών. Έτσι. Όταν ο άλλος, προσέξτε, και το ευρώ εδώ δεν διευκόλυνε τα πράγματα. Δηλαδή ο άλλος διάλεξε να βρει μια περιοχή που είναι έξω από το διεθνή ανταγωνισμό. Υπερπροστατευμένη. Δεν του χρειάζεται την έρευνα, την καινοτομία, αφού εισάγει. Άρα εδώ χρειαζόμαστε μια νέα επιχειρηματικότητα η οποία θα συνδεθεί με το πανεπιστήμιο και εδώ προς τους παλιούς μας συντρόφους και ενήν της αριστεράς. Αυτό που είπε η Τάνια, να το ακούσουμε όλοι και αφορά όλα τα κόμματα, διότι θα σας πω το βασικό. Γιατί είστε σε ξεχωριστά κόμματα, μην μου απορώ. Εδώ βλέπουμε, ας πούμε, τώρα να συμφωνείτε. Όχι καθόλου, στη βάση. Μετά, όταν πας στην αναδιανομή και ο ποιος ωφελείται, εκεί αρχίζουν οι διαφορές. Όμως υπάρχει κάτι το οποίο αφορά την παραγωγή, την παραγωγικότητα. Είτε είσαι κομμουνιστής. Το παραγωγικό μοντέλο είναι ίδιο για όλους. Βεβαίως. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε. Όχι, δεν είναι ίδιο για τι θέλω να σας πω, προσέξτε. Δεν είναι ίδιο για προσέξτε. Κύριε Βουλάκη, εγώ θέλω. Τα χρόνια στο Πασόκ έχουν. Όχι, προσέξτε. Ναι. Α, το Πασόκ. Δεν έχουμε υπάρξει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Τι είσαι? Κομμουνιστής.
Φιλελεύθερος κομμουνιστής. Ακούσει Αλέκα. Μη. Πάντα το λέω. Θα έχουμε την Αλέκα. Πώς θα έρθει. Σιγά για θα έχουμε την Αλέκα αύριο εδώ. Με καπιταλισμό. Μισό λεπτό Τάνια. Θέλω μια αστική τάξη η οποία θα παράγει κοινωνικό πλούτο. Όχι απλώς θα καρπώνεται τα δανεικά μέσω του κράτους. Έτσι δεν είναι. Θέλω μια εργατική τάξη η οποία θα έχει ένα κοινωνικό συμβόλαιο με την αστική τάξη με το κράτος. Πάνω στη βάση της παραγωγής, της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας. Το διαλύσατε το κοινωνικό συμβόλαιο, έχετε καταργήσει όλες τις εργασιακές σχέσεις. Για να στηρίξω τον συνταξιούχο, για να στηρίξω το δημόσιο υπάλληλο. Αυτό λοιπόν για να το κάνουμε. Πρέπει να παράγω κοινωνικό πλούτο. Άρα ποιος λοιπόν, θα τον παράγει τον κοινωνικό πλούτο. Προτεραιότητα... Το πλούτο το παραγωγικό, ο ιδιωτικός τομέας λοιπόν, μόνο δεν μπορεί να τον παράξει. Μπορεί το δημόσιο αυτή τη στιγμή να παράξει πλούτο. Οι αποτυχίες του δημόσιου, του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα τις κάλυπτε και την απασχόληση δυστυχώς το δημόσιο. Αυτό πρέπει να σπάσει για να το παράξει. Να πάμε σε ένα διάλειμμα και να συνεχίσω μετά τα νιά μου. Δεν έχουμε χρόνο αυτή τη στιγμή. Διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στη συζήτηση που έχουμε με τον κύριο Μίμη Ανδρουλάκη, υποψήφιο με τον Πασόκ στη Β' Αθηνών, και την κυρία Τάνια Ιακωβίδου, υποψήφια με την Νέα Δημοκρατία στην ίδια εκλογική περιφέρεια. Ακριβώς, να λέμε αυτά να τα θυμάται ο κόσμος, να τα προσέχει. Ναι, για να συνεχίσουμε και τη συζήτηση, λοιπόν. Να πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα, παιδιά, μην θεωρητικολογούμε, να καταλαβαίνει ο κόσμος τι θα γίνει. Μα γι' αυτό, επειδή είχαμε μείνει στον χώρο της εκπαίδευσης. Ακριβώς. Πολύ συγκεκριμένα. Εσείς ψηφίσατε και τα δύο κόμματα ένα νόμο για το πανεπιστήμιο. Αφού λέγαμε λοιπόν για το τι βγάζει το πανεπιστήμιο και πώς αυτό έχει σχέση με τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας κτλ. Ψήφισατε λοιπόν ένα νόμο για το πανεπιστήμιο. 250 ψήφους πήρε. Αυτός ο νόμος δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ξυλώνεται κομμάτι-κομμάτι και στα πανεπιστήμια γίνεται το έλα να δεις. Ούτε ψηφίζουν, ούτε εκλογές διοίκησης κάνουν, ούτε τίποτα. Μάλιστα, λοιπόν, εδώ, εδώ έχουμε ένα παράδειγμα. Και έχουμε μπροστά μας το παράδειγμα της συνεργασίας των δύο μεγαλύτερων κομμάτων. Αδερφέ, το να ψηφίζεις ένα νόμο. Αν πάει να τον εφαρμόσει, θα σε κάνω. Έτσι. Ναι. Γιατί οι συνεργασίες μέσα στα πανεπιστήμια νομίζω ότι δεν υπάρχουν. Για να δούμε. Ας πάρουμε τώρα το παράδειγμα του πανεπιστημίου. Μας ενδιαφέρει όλους. Ή πριν έλεγε η Τάνια, ας πούμε, το πρόβλημα των επενδύσεων κλπ. Η αριστερά. Γιατί με προκάλεσες, εσύ που είσαι αριστερός, τι λες. Η αριστερά, αδερφέ, είναι δυνατόν να είναι εναντίον οποιασδήποτε επένδυσης πάει να γίνει στην Ελλάδα? Είναι δυνατόν η Ελλάδα, η αριστερά είναι τόσο αποξενωμένη από την Ελλάδα των παραγωγών, από τον πατριωτισμό του Made in Greece? Ας πούμε, έτσι κάνει ένα τυφλό αγώνα πολλές φορές ενάντια στη λίγη εγχώρια επιχειρηματικότητα παραγωγική που δίνει θέσεις εργασίας, που αυτόματα σου λέει διευκολύνει την αόρατη. Ξέρεις τι σου λέει, ναι. Και θέλω σε αυτό απάντηση. Ναι. Ότι τα μεγάλα κομμάτια της παραγωγικής διαδικασίας, που είναι τα φιλέτα, και από τα οποία θα μπορούσε το, είναι και στρατηγικού χαρακτήρα και το δημόσιο θα μπορούσε από εκεί να κερδίζει, ναι. Τα χαρίζει στον ιδιώτη. Τα χαρίζει στον ιδιώτη. Ενέργεια, ας πούμε. Μεταφορές. Μα τι χαρίζει, αυτά όλα είναι κρατικά καταρχήν. Αυτά είναι, όλα. Αλλά θες να τα χαρίσεις. Μισό λεπτό. Ναι. Πάμε τώρα στο πανεπιστήμιο. Για να σου πω ότι η αριστερά που πρέπει να αλλάξει ριζικά. Είναι το πανεπιστήμιο είναι ένας προνομίουχος χώρος για την άλλη αριστερά. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Θεωρητικά ναι. Είναι δυνατόν να είμαι αριστερός και να ανέχομαι ή να υποστηρίζω διαλυτικά φαινόμενα στα πανεπιστήμια ή ακόμα και φαινόμενα αλυτοποίησης ξένα με το ήθος της αριστεράς? Να αδιαφορώ, ας πούμε, για αυτό που λέμε υψηλά στάνταρτ εκπαίδευσης, γνώση, δεξιότητες, σύνδεση του πανεπιστημίου με το αναπτυξιακό πρότυπο. Δηλαδή, όλα όσα δημιουργούν καλύτερες προϋποθέσεις για να μπει αύριο να ενταχθεί ο νέος στην αγορά εργασίας και να μειώσουμε τις κοινωνικές ανισότητες. Έτσι, ευνοούνται σήμερα τα παιδιά των καλών οικογενειών, τα πλούσια, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πάνε, ας πούμε, στο MIT, ναι. Να πάνε στο Imperial, να πάνε στο εξωτερικό. Και τα παιδιά, τα φτωχά, εγώ, ας πούμε, ο πατέρας μου τζαγκάρης και κυπουρός. Και μπήκα στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι εύκολο σήμερα, νομίζεις, να πούνε πολλοί στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η γη των τζαγκάριδων ή των κυπουρών? Η αριστερά με ποιους πρέπει να ανήκει? Ας πάρω το συνταξιοδοτικό. Να σου πω το συνταξιοδοτικό. Για να δεις πώς η αριστερά στρέφεται εναντίον των νέων γενεών χωρίς να το καταλαβαίνει. Ακούσια. Δηλαδή, πρόσεξτε να δείτε. Το συμφέρον των νέων γενεών, των παιδιών μας, είναι να μειώσουμε τα βάρη που θα τους φορτώσουμε. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν έπρεπε να ενθαρρύνουμε κάθε μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό που θα μείωνε αυτά τα βάρη. Δηλαδή, αλλά η μεταρρύθμιση είναι περικοπή. Όχι, όχι, καθόλου περικοπή. Ναι. Ενώ 10 αμέσως... χρόνια πριν. Ναι. Για πριν, 10 χρόνια πριν. Δηλαδή να συνδέσω την εισφορά με τη σύνταξη που θα πάρω για να έχω κίνητρο να βάλω εισφορές. Ή να δημιουργήσω ένα νέο αποθεματικό. Εγώ είχα προτείνει το Εθνικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης των Γενεών, όπου το θα έπρεπε να πάνε. Το θυμάστε πριν 10 χρόνια. Όπου θα έπρεπε να πάνε όλα τα έσοδα κίνητης περιουσίας ή τα αποκρατικοποίησης, ο φόρος στα καύσιμα, για να έχουμε ένα αποθεματικό. Αυτή τη στιγμή το υπολογίζω γύρω στα 110 δισεκατομμύρια ευρώ για το ασφαλιστικό. Σε όλα αυτά η αριστερά δεν το στήριξε. Άρα θέλουμε να αλλάξει η αριστερά. Παιδιά, μένουμε τώρα σε μια θεωρία που είναι στο παρελθόν. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει πριν 10 χρόνια. Τώρα δεν αλλάξατε. Όχι εσύ. Δεν αλλάξατε. Αύριο θα συγκυβερνήσετε με τη Νέα Δημοκρατία. Ποιο σου πει αυτό? Ποιο σου πει αυτό το πράγμα? Δεν θα γίνει αυτό. Πώς θα γίνει? Τι θα γίνει? Κοιτάξτε. Αποκλείεται. Άλλο που λέει ότι μόνο να κάνει συνεργάζομαι με τον Πασόκ.
που θέλουν, σώνει και καλά, ναι, συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, είναι κάποια μικρά κόμματα οι οποία θέλουν να κάνουν πάρτι στα άκρα. Να το γλεντάνε, να κάνουν εκλογικό ταμείο και άλλοι να κυβερνάνε. Δηλαδή, τι θα γίνει αύριο, ρε, μετά στις εκλογές, τι θα γίνει. Εσύ τι βλέπεις αυτές τις εκλογές. Εάν ο Βενιζέλος πάρει την εντολή σχηματισμού κυβερνήσεως, ναι, ασφαλώς θα προχωρήσει για μια κυβέρνηση συνεργασίας. Με ποιον. Θα προτείνει στη Βουλή. Θα ξεκινήσει καταρχήν. Θα προχωρήσει καταρχήν σε ένα διάλογο με την άλλη αριστερά. Πάνω σε ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο. Το οποίο είναι ο μόνος ασφαλής τρόπος για την υπέρβαση των ασφιχτικών δανειακών συμβάσεων του υποχρεώσεων. Δηλαδή, χωρίς τη Νέα Δημοκρατία, λες, σημείο. Όχι, μετά. Θα δει τι. Ο συσχετισμός δυνάμεων θα αποφασίσει. Ναι, προφανώς. Θα μιλήσει μετά με όλες τις δυνάμεις για να έχει μια ισχυρή κυβέρνηση ευρύτερη στήριξη, ευρύτερη αποδοχή. Το θέμα είναι το πρόσημο, το κέντρο βάρους θα είναι, ας πούμε, προς τα κέντρο-αριστερά, θα είναι προς τα δεξιά. Αυτό θα το αποφασίσει ο συσχετισμός των δυνάμεων. Εσύ, Τάνια, ναι, βέβαια. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Σε σχέση με το κομμάτι των αλλαγών, επειδή αναφέρθηκε ο κ. Ανδρουλάκης, εδώ λοιπόν θα πρέπει πραγματικά να ομολογήσετε ότι κάθε φορά που πήγαινε να γίνει μια μεταρρύθμιση στο κράτος, το ΠΑΣΟΚ έβαζε προσκόμματα και δημιουργούσε προβλήματα. Το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ. Και γιατί το λέω αυτό. Προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γίνεται η αλλαγή σε σχέση με το κομμάτι της Ολυμπιακής. Φώνασε το ΠΑΣΟΚ. Έλεγε τότε προεκλογικά. Όταν θα έρθουμε εμείς πίσω, θυμάμαι χαρακτηριστικά την κυρία Κατσέλη, τοποθετής της, η Ολυμπιακή θα περάσει και πάλι στα χέρια του ελληνικού δημοσίου. Έγιναν οι όποιες αλλαγές σε σχέση με τον Αντρουλάκη. Δεν μιλάμε με την Κατσέλη. Στην Κατσέλη είπα τη βρίσκει. Γιατί ο Αντρουλάκη δεν είπε ποτέ τέτοια πράγματα. Ήταν κομμάτι όμως. Ήταν κομμάτι εκείνης της ιστορίας του ΠΑΣΟΚ. Εκείνης της ιστορίας του ΠΑΣΟΚ. Ήταν και ο Παπανδρέου μπροστά. Λιμάνια. Όχι, λιμάνια. Ήταν και ο Παπανδρέου στα λιμάνια μπροστά. Να θυμηθούμε, αυτό θέλω να πω. Ο Παπανδρέου πρωτοστάτησε στο κομμάτι αυτό. Κατέβαινε κάτω στα λιμάνια και έλεγε: η Κόσκο επουδενή. Τα λιμάνια θα πρέπει να γυρίσουν στα χέρια του ελληνικού δημοσίου. Αλλά και πες, μετά, ξαναπες το όταν παλιό. Έγινε κυβέρνηση. Είδε τον Αντρουλάκη ποτέ να πάει στην Κόσκο. Όχι, δεν το λέω για εσά. Δεν το λέω για εσά. Το λέω για τον Παπανδρέου. Άρα το Κινέζιο. Τι θέλω να σου πω. Δεν υπάρχει Πασόκ. Αυτά λοιπόν είναι τραγικά λάθη του παρελθόντος. Αυτό που θέλω να πει. Θα σου πω κάτι. Θέλω να το ακούσετε καθαρά. Εγώ ο κόσμος ανήκει σε ιστορικά ρεύματα. Ναι. Στην Ελλάδα, ας πούμε, ότι για να γίνει υπάρχει το ιστορικό ρεύμα της δεξιάς, κεντροδεξιάς. Το οποίο κρατάει, μετασχηματίζεται, ανανεώνεται, μεταβάλλεται. Μα δεν είναι λαϊκισμός όταν λέμε θα κάνουμε κρατικοποίηση. Προσέξτε. Και πάλι του ΟΤΕ. Θα κάνουμε κρατικοποίηση στο ελληνικό. Υπάρχει το ιστορικό ρεύμα της κεντροαριστεράς. Το βλέπετε σε όλη την Ευρώπη. Αυτά δεν εξαερώνονται μέσα της κρίσης. Ανανεώνονται, επανιδρύονται, αυτομετασχηματίζονται. Γιατί? Θέλω λοιπόν ο κόσμος να μένει στα ιστορικά του ρεύματα που πιστεύει, που ταυτίζονται με τις απόψεις του. Εσύ θέλεις, τι συμβαίνει. Αλλά προσέξτε, να αξιολογεί πρόσωπα, ιδέες και πρακτικές. Άρα λοιπόν, πας τώρα να μου ψηφίσεις ΠΑΣΟΚ. Θα πεις τι έλεγε ο Ανδρουλάκης και ο Χ και ο Ψ προεκλογικά. Γιατί αγωνίστηκε τα προηγούμενα χρόνια, τι έκανε ο Τάλα, τι λέει η Τάνια στη Νέα Δημοκρατία. Εσύ με καλείς. Είναι κύριε Ανδρουλάκη πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Μισό λεπτό. Τι έλεγε εκείνη την περίοδο. Για τον κρατισμό. Όταν κυριαρχούσε αυτός ο άκρατος λαϊκισμός και έλεγε το ΠΑΣΟΚ να μην ο κρατισμός στην Ελλάδα. Έχει βαθύτερες ρίζες. Δηλαδή, είναι η ιδιοσυστασία του ελληνικού καπιταλισμού. Σκεφτείτε ότι ένας ιστορικός ηγέτης της δεξιάς, το σεβόμαστε όλοι παρά τις αντιθέσεις που είχαμε. Βέβαια, το πρώτο πράγμα που έκανε στην Ελλάδα όταν ήρθε ήταν να κρατικοποιήσει τα πάντα. Δηλαδή από την Εμπορική Τράπεζα, τα ναυπηγεία, τις επιχειρήσεις, την Ολυμπιακή. Για τη σοσιαλμανία ο υπουργός. Τα πάντα. Είναι δηλαδή. Ανάλογα με τις εποχές είναι τα κύματα, ας το πούμε έτσι, της μόδας του καπιταλισμού. Η ερώτηση παραμένει. Εγώ γιατί να ψηφίσω ένα κόμμα για την ιδιαιτερότητα ενός πολιτικού στελέχους. Το κόμμα αποφασίζει κυρίως με ένα κλειστό σύστημα εξουσίας. Όχι, δεν είναι. Την άλλη φορά αποφασίζει ο Γιώργος με τους δικούς του, τώρα αποφασίζει ο Βαγγέλης με τους δικούς του. Δεν αποφασίζει ο Βαγγέλης με τους δικούς του. Δεν υπάρχει άλλο. Προσέξτε, τα κόμματα θα μπουν σε μια μεγάλη ανακατάταξη, μια μεγάλη εξέλιξη. Ο κόσμος πρέπει να μετέχει, να αξιολογεί, να ξυλώνει και γαλόνια. Να μάθει να ξυλώνει και γαλόνια με την ψήφο του και με τη φωνή του, την ιδιαίτερη. Σωστό είναι αυτό. Έτσι δεν είναι, σε όλα τα κόμματα. Αλλά όμως, κύριε Ανδρουλάκη, δεν το κάνει. Και όταν έρχεται η στιγμή των εκλογών, σκέφτεται όλες αυτές τις εξυπηρετήσεις του παρελθόντος και λέει: ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι σε μια νέα με περίοδο. Βοήθησαν σε μια διαδικασία πελατειακού κομματικού κράτους. Σωστό, αλλά μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο. Να τους πρημοδοτήσω, να τους σταυρώσω και τους υπόλοιπους. Επειδή δεν απάντησες πριν. Θα τους φάει μαρμάγκα. Τάνια Ιακωβίδου. Τους νέους, λέω. Επειδή δεν απάντησες πριν για την πιθανότητα συγκυβέρνησης. Η Νέα Δημοκρατία είναι ρεαλιστικό να λέει σήμερα η αυτοδυναμία. Εσείς πιστεύετε ότι κάτω από τις σημερινές συνθήκες και με ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο. Συγγνώμη, γιατί με εγκαταλείπει και η φωνή μου. Ναι, ναι. Κάνε ναι, λέω, αν είναι ρεαλιστικό, Τάνια μου, γιατί τις δημοσκοπήσεις τις βλέπουμε, τις διαβάζουμε όλοι. Αυτά τα εργαλεία έχουμε τουλάχιστον στη δουλειά μας να κρίνουμε και να βλέπουμε πώς πάνε τα πράγματα και πού πάει η κοινωνία. Το κατακαιρματισμό το βλέπεις. Ακριβώς.
Το βλέπεις, αλλά νομίζω ότι με ένα Πασόκ, το οποίο έχει δώσει δείγματα γραφή συγκεκριμένα στο παρελθόν, που δεν έκανε απολύτως τίποτα για να πατάξει τη διαφθορά. Εγώ γιατί να ψηφίσω. Μισό, επειδή είσαι πρέσβη τη δημοσιογραφία, έχεις αυτή την τάση να μην σταματάς. Μισό. Εγώ γιατί να, λοιπόν, να εμπιστευτώ τη Νέα Δημοκρατία και το Σαμαρά, θα πει ένας δεξιός ψηφοφόρος. Δεξιός κυρίως αυτό λέει. Ναι. Όταν υπό την ηγεσία του έγιναν τρία κόμματα μίνιμουμ. Ακριβώς. Δηλαδή δεν μπορούσε να κρατήσει το χώρο συσπηρωμένο. Εδώ αναγκάστηκε να βγει ο Καραμαλής μετά από τόσα χρόνια για να μαζέψει την παράταξη. Γιατί... Και ευθύνεται συγγνώμη για το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η πανσπερμία αυτή τη στιγμή στο χώρο της κεντροδεξιάς παράταξης ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Αντώνης Σαμαράς. Επί Καραμαλή έτσι ήταν η Νέα Δημοκρατία, για... κυρία Ιακωβίδου. Όχι, αλλά θα σας λοιπόν, πω το εξής όμως. Υπήρχε Χρυσή Αυγή, υπήρχε έξω η Ντόρα, υπήρχε έξω το λαό, Καμένος. Εδώ πρόκειται για προσωπικές φιλοδοξίες ανθρώπων οι οποίοι αποφάσισαν ξαφνικά να γίνουν αρχηγίσκοι και να τραβήξουν ένα συγκεκριμένο άρμα χωρίς να έχουν ούτε ιδεολογική πλατφόρμα συγκεκριμένη. Ποντάρουνε στο γεγονός ότι εμείς έχουμε εναλλακτική λύση, αλλά δεν υπάρχει επί της ουσίας εναλλακτική λύση. Και θα επιτρέψετε να σας πω ότι αυτή η αρπαχτή, όπως λέει πολύ σωστά ο κ. Σαμπουλάκης, είναι και επικίνδυνη. Γιατί θα πρημοδοτήσει περίεργες καταστάσεις και με την είσοδο. Βεβαίως και πατάει στο θυμικό. Πατάει στην αντίδραση που υπάρχει από πλευράς της ελληνικής κοινωνίας, ότι έγιναν όλες αυτές οι οριζόντιες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, ότι είδαμε μέσα σε δύο χρόνια να συμβαίνει πραγματικά ένα όλεθρο στην ελληνική κοινωνία. Και να εξελίσσεται στα χέρια μας. Αλλά συνεχίζεται όλεθρος, παιδιά. Και δεν συνέβη μόνο. Στα μάτια μας και στα χέρια μας, γιατί αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στην τσέπη μας. Προσέξτε να δείτε. Αυτό που θεωρώ ότι πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή και το μεγάλο στοίχημα είναι η επανεκκίνηση όχι απλώς της οικονομίας, αλλά της ίδιας της κοινωνίας, κύριε Ανδρουλάκη. Θα πρέπει να αποφασίσει η ελληνική κοινωνία ότι από εδώ και πέρα. Όλες αυτές οι αλλαγές και όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν θα γίνουν γιατί διαφορετικά όχι απλώς θα διαλυθούμε, ποτέ δεν έχει περάσει ο κίνδυνος του να πάμε και να μείνουμε εκτός ευρώ. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή μας έχει στο στόχαστο αλλά μας και είπε... αν προχωρήσουν οι αλλαγές, ενδεχομένως θα μας πει η κυρία Μέρκελ και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι εταίροι αύριο το πρωί, είσαστε ανάξιοι, δεν μπορέσατε ακριβώς να κάνετε αυτά που έπρεπε, περάστε στην έξοδο. Θα μας πιέσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Όταν λοιπόν βγαίνουν τα υπόλοιπα κόμματα αυτή τη στιγμή και λένε δεν υπάρχει τέτοιο κίνδυνος, εμείς θα δεχτούμε ένα μέρος του χρέους, θα πούμε ότι τόξο και χρεολύσια δεν πληρώνουμε. Όλα αυτά είναι άκρητος λαϊκισμός. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όταν η Ιταλία και άλλες χώρες δανείζονται με 5% και 6%. Τι μας λένε, κύριε Ανδρουλάκη, όλα αυτά τα υπόλοιπα κόμματα, η πανσπερμία που έχει δημιουργηθεί και είναι οι εκφραστές του άκρατου λαϊκισμού? Εμείς θα δανειζόμαστε με 1%. Μα είναι ποτέ δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο? Μα με συγχωρείς όμως, ανεξάρτητα από το τι υποστηρίζουν τα μικρότερα κόμματα, εσύ θεωρείς ότι ένα σύστημα που στηρίχθηκε, το λεγόμενο δικοματισμό, που στηρίχθηκε πάνω σε δύο ογκόλυθους με τις μονοκομματικές κυβερνήσεις που λειτουργήσαν ανεξέλεγκτα, με κυριαρχική και διάθεση και με κλειστά συστήματα εξουσίας, πρόσφεραν θετικά? Όχι. Προσέξτε. Άρα γιατί ας πούμε η διαμόρφωση ενός περισσότερο πολυκομματικού. Ήταν η άρνηση. Γιατί ένα περισσότερο πολυκομματικό σύστημα που οδηγεί σε συμμαχικά μοντέλα κυβερνήσεων δεν οδηγεί και σε μεγαλύτερο έλεγχο και σε ευρύτερες συνενέσεις και σε κοινά προγράμματα, πια συγκεκριμένα προγράμματα, όχι γενικές θεωρίες? Πρόγραμμα υπάρχει. Με συγχωρείτε, το ΖΑΠΙΟ 3 είναι συγκεκριμένο. Υπάρχει ένα πρόγραμμα οικονομικά το οποίο το έχει παρουσιάσει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και αν αυτό εφαρμοστεί, υπάρχει λεφτά, υπάρχουν συγκεκριμένες τομές. Όχι, αμέσως, δεν είναι έτσι. Γιατί δεν είπε λεφτά υπάρχουν. Είπε λεφτά δεν υπάρχουν. Για το θέμα λεφτά δεν υπάρχουν, είπε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και όσο λεφτά δεν υπάρχουν, θα πρέπει να φροντίσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες ανάπτυξη. Για να είμαστε δίκαιοι. Αυτό το έλεγα και. Όταν ήμουν εκτός πολιτικής, το λέω και πάντα. Προσέξτε, η κοινωνική και πολιτική διάταξη της Ελλάδας είναι τοποθετημένη μέσα σε αυτή την αντεστραμμένη πυραμίδα με τα δανεικά που συντελέσει τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, είναι και τα κόμματα εξουσίας, αλλά και τα άλλα με το δικό τους τρόπο συμβάλλουν στην αναπαραγωγή αυτού του συστήματος. Ωραία, αλλά καθένας δηλαδή, με το βάρος. Έτσι δεν είναι. Αυτό καθένας με το βάρος του. Από εκεί και πέρα, πράγματι. Εγώ είμαι υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας, ακόμα και όταν είσαι αυτοδυναμία. Στις προηγούμενες εκλογές, για να μην μιλάμε θεωρητικά, είχα πει ότι οι αυτοδύναμοι κοινοβουλευτικά, πριν τις εκλογές, το είπα αυτό, κυβέρνηση Παπανδρέου, πρέπει να είναι η κυβέρνηση έκτακτης εθνικής ανάγκης, να έχει ευρύτερη σύνθεση, να έχει μίνιμουμ πρόγραμμα, ένα ελάχιστο έστω με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Να κηρύξει. Για δύο χρόνια ήταν εύκολο να παραιτήθηκε. Τώρα λοιπόν πρέπει να είμαστε έτοιμοι στην Ελλάδα όλοι. Καταλαβαίνω τον Αντώνη τον Σαμαρά να λέει, το θεωρώ απολύτως θεμητό
ότι θέλω να έχω, ας πούμε, αυτοδυναμία κοινοβουλευτική. Γιατί θέλει να συσπυρώσει για τον χώρο της πολυκατοικίας, τέλος πάντων. Έτσι, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά γειτονιά είναι. Αλλά χρειάζεται μια προσπάθεια να μάθουμε οι Έλληνες αυτό που λέμε συνεργασία, ευρύτερη συνένεση. Όλη η Ευρώπη κυβερνιέται από συνεργασίες. Θα το κάνουμε. Είναι θέμα συσπύρωσης, είναι θέμα αλλαγών που για να γίνουν και να προχωρήσουν. Απαιτείται ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Για να κάνει όλες αυτές τις θεσμικές αλλαγές τις οποίες θέλει να προχωρήσει, δεν μπορεί να προχωρήσει σε μια διαδικασία συγκυβέρνησης με 50 υπουργούς όπου θα τσακώνονται μεταξύ τους. Το είδαμε στην κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου. Μα οι μονοκομματικές κυβερνήσεις, αγαπητοί. Ας πούμε, οι μονοκομματικές κυβερνήσεις. Ο Παπανδρέου είχε 162 βουλευτές. Ο Καραμαλής πήρε μια άνετη πλειοψηφία το 2004. Και τι έγινε. Λοιπόν, ακούστε, με καταλάβατε. Θέλω να πω ότι δεν σε προστατεύει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Πρέπει να κλείσουμε, παιδιά, μια κουβέντα για τα debate. Πρέπει να γίνει μίμη το debate. Θα παίξει κανένα ρόλο, έχει καμιά ουσία αυτό ή το κάνει επικοινωνιακά το πράγμα. Κοιτάξτε, η πολιτική, α το πούμε έτσι, βεβαίως θα παίξει κάποιο ρόλο, πιστεύω, αλλά η πολιτική, η μεγάλη πολιτική πάντα έχει και, ας το πούμε έτσι, μια καλώς εννοούμενη θεατρική σκηνή. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να δω ένα κάπως πιο ελεύθερο, όχι μονολόγος όπως λέει ο Σαμαράς, σωστό. Ένα πιο ελεύθερο debate μεταξύ Σαμαρά Βενιζέλο, που δεν πάει ο καθένας να συντρίψει τον άλλο, διότι θα χάσει. Έτσι, mm-hmm. Όποιος πάει με αυτή την πρόθεση, αυτό θα ήταν χρήσιμο, ας το πούμε έτσι, προεκλογικά. Mm-hmm. Το ίδιο και με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Mm-hmm. Τάλια. Εγώ πιστεύω ότι το debate καλό θα ήταν να γίνει, δεδομένο ότι έτσι θα μπορέσουμε να ακούσουμε τις απόψεις ένθε και κήθεν πάνω mm-hmm. σε συγκεκριμένα θέματα, όχι μόνο της οικονομίας αλλά γενικότερα. Θεωρώ ότι η πλατφόρμα που κατέβασε στο Ζάπιο 2 και στο Ζάπιο 1 και στο Ζάπιο 3 για να μιλήσουμε για την τελευταία εξέλιξη είναι σημαντική και πρέπει να ακουστεί, γιατί επεκτείνεται όχι μόνο στα θέματα της οικονομίας αλλά και σε άλλα ζητήματα της καθημερινότητας. Θα το δείξει, νομίζω ότι η πορεία των πραγμάτων θα το δείξει. Εγώ τουλάχιστον όπως τα βλέπω τα πράγματα και από την αντίδραση που υπήρξε από πλευράς και των επιμελητηρίων της χώρας, που είπαν ότι ναι, είμαστε θετικοί, πρέπει να προχωρήσουν αυτές οι αλλαγές και ουσιαστικά να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Προσωπικά, ναι, έχω πιστεί, γιατί θα σας πω το εξής. Δουλεύω 20 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα. Έχω βαρεθεί να βλέπω αυτό το τεράστιο δημόσιο κράτος να είναι υδροκέφαλο και να λειτουργεί σε βάρος του ιδιωτικού τομέα. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να γίνει η επανάσταση στον χώρο του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή να πάρουν οι ιδιώτες την κατάσταση στα χέρια τους. Ο ιδιώτες που είμαστε εδώ τώρα, δουλεύαμε και εγώ στον ιδιωτικό τομέα, δουλεύω πάντα. Ναι. Αλλά προσέξτε, με τι εργασιακές σχέσεις με αυτές που έχετε ψηφίσει, Αλιμπερτά. Όχι, εννοώ. Ναι. Πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε και ένα ιδιωτικό τομέα που παράγει, έτσι δεν είναι. Είμαστε κι εμείς τη φούσκα μέσα. Λοιπόν, άλλο ήθελα να πω. Τελειώνω με το εξής. Ακούστε να σας το πω. Όπου κι αν ανήκει ο καθένας, και ό,τι κι αν ψηφίσει, και είτε θέλει προς τα κεντροδεξιά είτε προς αριστερά, να ξέρετε ότι στις εκλογές πάντα όταν φτάνουμε και μάλιστα σε ζωφερούς καιρούς, υπάρχει ένα το εξής δίλημα. Από τη μια έχω ένα υπολογισμένο μετρήσιμο ρίσκο, υπολογισμένες αλλά πιθανόν επανορθώσιμες απώλειες, και από την άλλη έχω την ακαθοριστία, την ασάφεια ενός άλματος στο κενό. Αυτό είναι εκβιασμός τώρα. Η ζωή είναι ή-ή. Δηλαδή, σαν τον ειδίποδα κατά καιρούς οι άνθρωποι, οι κοινωνίες φτάνουν σε διασταυρώσεις, σε διχάλες. Τώρα είμαστε σε μια διχάλα. Ψηφίστε ελεύθερα, αλλά μέσα στα όρια. Ναι, αλλά δεν μου λες. Οι επιλογές μας. Ναι, αλλά δεν μου λες. Μέσα στα όρια μου λες, αλλά δεν μου λες, ξέρεις. Να το πω απλά, όπως το λέει και πολλοί σκοπεί. Πείτε ρε, παιδί μου, θα την περάσουμε δύσκολα 3 χρόνια. Θα μας βγει ο πάτος ανάποδα, ναι, ρε, θα το αλλά πείτε, υπάρχει διέξοδος. Είναι αυτή. Δεν το λέτε. Υπάρχει ρε η άλλη Ελλάδα. Όχι, δεν το λέτε. Λέτε την προοπτική. Εδώ ρε πήγαμε. Αυτά μην είναι συνθήματα. Υπάρχει άλλη Ελλάδα. Είναι συνθήματα. Μπορώ να στο περιγράψω. Ελπίδα υπάρχει. Βεβαίως υπάρχει. Θα όλοι μαζί θα τη δημιουργήσουμε αυτήν την ελπίδα. Μην είστε ανυπόμονοι. Είμαστε ο λαός που καταναλώνει τα περισσότερα αντιβιωτικά στον κόσμο. Ναι. Πιστεύω ότι η Ελλάδα μπορεί και με τις αλλαγές στην Ευρώπη. Όχι γιατί είμαστε άρρωστοι. Να μας γιατί εκπλήξει. Ένα σύστημα και λοιπόν τον χώρο των φαρμάκων και θα της υγείας. Θα σας πω κάτι. Η Ελλάδα θα μας εκπλήξει εάν κάνουμε αυτό που πρέπει. Γιατί είμαστε μια ελαφριά δομή οικονομική. Δηλαδή και όταν θα έρθει το πρώτο κύμα της νέας ρευστότητας, θα σηκωθούν πρώτα οι βάρκες και μετά τα υπεροχεία. Τελεία μίμη, δεν έχουμε άλλο χρόνο, μια παιδιά. Μια φράση το πισελί την μπορώ. Τάνια, ένα λεπτό να πάμε πρώτα στο ρεπορτάζ. Ένα λεπτό, πάμε στην Νατίνη Χαρδαλιά, παιδιά, να μας πει τι θα γίνει με πώς το θέμα των αποτελέσματων. Exit poll δεν έχει. Exit poll όχι. Ξεχάστε το. Αποτελέσματα. Λοιπόν, αποτελέσματα. Καλημέρα. Καλημέρα. Να ξεκινήσω καταρχάς με το θέμα του debate, το οποίο συζητούσατε πριν από λίγο, διότι υπήρξε χθες επικοινωνία του κυρίου Γιαννίτση, του Υπουργού Εσωτερικών, με τη Νέα Δημοκρατία, όπου συμφωνήθηκε ότι τελικά θα τεθεί το θέμα επιτάπητος και όλες οι λεπτομέρειες του. Ακριβώς, στη Διακομματική Επιτροπή. Ωραίο κόλπο, παιδιά, πάντως τα κόμματα να αποφασίζουν πώς θα ερωτηθούν. Με ποια μοντέλο, με ποια μέθοδο, στο τέλος θα μας λέει και τι ερωτήσεις θα κάνουν. Σκαλένετε τώρα το θέμα, παιδιά, πέρασε ο χρόνος. Κάτι το πιθανό είναι
ότι θα, το πιθανότερο είναι ότι θα συζητηθεί μάλλον αύριο, διότι ναι. Είπαν ότι θα συζητηθεί αμέσως μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών. Την επόμενη εβδομάδα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε συγκεντρώσεις και σε περιοδίες. Άρα χρόνος δεν υπάρχει. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά στην συγκέντρωση μετάδοση αποτελεσμάτων, μπορεί να μην έχουμε exit poll, θα έχουμε όμως 5.000 δικαστικούς αντιπροσώπους, οι οποίοι θα έχουν στα χέρια τους το λεγόμενο σύστημα SRT, τη Singular Logic. Α, είναι αυτό που είχε και την προηγούμενη φορά πιλωτικά. Ωραία είναι αυτό. Ακριβώς. Είναι σαν κινητό τηλέφωνο ουσιαστικά να, και στέλνουν ακριβώς. απευθείας τα αποτελέσματα που έχουν στα χέρια τους από τα εκλογικά τμήματα. Σε 5.000 εκλογικά τμήματα είναι περίπου το 25% του συνόλου στην επικράτεια. Εντάξει, αυτό είναι exit poll, πραγματικό. Όχι το άλλο. Η εκτίμηση του πρώτου αποτελέσματος αναμένεται γύρω στις 9 με 9.30 το βράδυ, με πιθανότερο το 9.30. Ναι, ναι. Αρκεί βέβαια να στείλουν στοιχεία οι μισοί εκ των 5.000 δικαστικών αντιπροσώπων. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά στον προϋπολογισμό, στο κόστος και τι γίνεται, το συνολικό προϋπολογισμό και το κόστος των εκλογών δεν τον γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε ότι έλαβε το Υπουργείο Εσωτερικών φέτος 60 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 25% σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές του 2009, ενώ θα περιοριστεί δραστικά και ο αριθμός των δικαιούχων της εκλογικής αποζημίωσης. Και χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο στο Υπουργείο Εσωτερικών αυτή η μείωση φτάνει το 45%. Όπου πρέπει να σας πω εδώ ότι έχει τεθεί και θέμα, έτσι, γιατί ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί το ύψος της εκλογικής αποζημίωσης για όσους θα τη δικαιούνται και έχουμε αντιδράσεις και από την ΠΟΕ ΟΤΑ που λέει ότι μπορεί να μην συμμετάσχει στη διαδικασία. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα. Τώρα το εκλογικό σώμα είναι 9.850.802 άτομα, εξ αυτών η νέα εκλογή είναι 360.000 και αυτό που είναι το βασικό που ενδιαφέρει τον κόσμο, πού θα βρει όλα τα στοιχεία, πού θα μάθει το τι γίνεται, πού μπορεί να ψηφίσει, πώς μπορεί να ψηφίσει σταυρούς και τα πάντα, όλες οι λεπτομέρειες. Πατροπαράδοτα. www.pes.gr στην ιστοσελίδα την επίσημη του Υπουργείου Εσωτερικών. Λειτουργεί το τσέκαρες, γιατί συνήθως δεν λειτουργεί. Ναι, ναι, λειτουργεί βέβαια για να γνωρίζει και ο κόσμος. Σταδιακά ουσιαστικά θα αρχίσουν να μπαίνουν και όλα τα τμήματα κτλ. Έτσι μπορεί δηλαδή να μπει κάποιος σήμερα και να μην μπορεί ακόμη να δει, ενώ κάποιος άλλος να μπορεί. Πάντως, και τη βραδιά των εκλογών, εκλογές.pes.gr, θα υπάρχει συνεχή ανανέωση για τα αποτελέσματα. Εκεί γίνεται πόλεμος. Να μου επιτρέψει να πω, να δει μια και αναφερόμαστε στη διαδικασία των εκλογών, ότι ίσως είναι η μοναδική φορά που έχει πολύ μεγάλη σημαντικότητα το να πάνε οι φορευτικές επιτροπές. Ναι. Θα πάει πάρα πολλοί κόσμο να ψηφίσει. Δεν φαίνεται ότι θα υπάρχει αποχή. Όχι, βέβαια. Θα υπάρχει μεγάλη προσέλευση. Αμαρτία από το Θεό να την πληρώσουν λίγοι άνθρωποι, έτσι. Να του βγει η πίστη ανάποδα, να δουλεύουν μέχρι τα μαύρα μεσάνυχτα, επειδή κάποιοι θα κάτσουν στο σπίτι ενώ θα πάρουν την πρόσκληση για να βλέπουν TV. Λοιπόν, παιδιά, τίποτα άλλο. Όταν ζητάμε συμμετοχή. Την εποχή που ζητάμε όλη συμμετοχή. Ακριβώς. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και στους δύο, και στο Μίμη τον Ανδρουλάκη και στην Τάνια την Ιακωβίδου. Β' λοιπόν, να είστε καλά. Νουδού Πασόκ. Λοιπόν. Καλημέρα, πάμε διάλειμμα, εμείς επιστρέφουμε.